Έτσι, για μένα. Έτσι, λοιπόν, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ τώρα του Αγίου Πνεύματος. Και εμένα χαρά μου, γιατί είναι σαν να νιώθω ότι είμαι μια συνέχεια από το πρωί που σας βλέπω. Μας βλέπεις και εσένα και μηνύματα και σε ευχαριστούμε. Λένε. Θέλουμε σήμερα λοιπόν που είναι το Αγίου Πνεύματος, παιδί μου, να πούμε λίγα πράγματα και επειδή ξέρουμε ότι ίσως να ήσουν ο πιο κοντινός άνθρωπος του Μακαριστού Χριστόδουλου, είναι και του Πνεύματος σήμερα, λίγο για τον άνθρωπο αυτόν που έχουν, πόσα χρόνια έχει πεθάνει. Έχει φύγει, έχει κοιμηθεί. 15 χρόνια. Και ίσως καμιά φορά και η ιστορία καταγράφει τους ανθρώπους λίγο διαφορετικά όταν έχουν περάσει πια πολλά χρόνια από την κοίμησή τους, αφού μιλάμε για ιερέα, ή από το θάνατό τους, άμα μιλάμε για λαϊκούς, ας πούμε. Τι του έχει μείνει εσένα από τη σχέση σου με τον Χριστόδουλο? Κοίταξε, πολλά πόσα χρόνια σταμάζει καταρχήν. Αλλά να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, ότι ενώ έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια, νιώθεις ότι ακόμα ζει. Είναι στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή του ελληνισμού, στη ζωή των νέων παιδιών. Πηγαίνεις στον τάφο του και βλέπεις παιδιά που είναι τώρα 18 και 20 και τους λες τι πρεσβεύει για σένα ο Χριστόδουλος και λέει όταν ήμουν στο δημοτικό με επισκέφτηκε και τώρα θέλω αλήθεια, να το ανταποδώσω αυτή την επίσκεψη. Ήταν τότε που πήγαινε στα δημοτικά, ναι, ναι. Και έλεγε και τα ανέκδοτα. Εκεί το περίφημο σας πάω, ελάτε όπως είστε, αυτά τα οποία χτίστηκαν αλλά δεν κεφαλοποιήθηκαν. Στο TikTok πρωταγωνιστή, εμένα τα παιδιά μου που είναι 18 και 16 βλέπουν τις ατάκες του Χριστόδουλου και έρχονται και με ρωτάνε. Είναι σήμερα παντού. Είπε τα περίφημα ανέκδοτα, έβαλε στη ζωή του Έλληνα, των παιδιών τουλάχιστον, το ανέκδοτο, κάτι που ήταν πριν ενοχοποιημένο ως σκέψη. Mm-hmm. Εκείνος το ισοπαίδωσε και είπε όχι, είναι γέλιο, είναι ζωή. Ο Χριστόδουλος μιλούσε με άλλον τρόπο, είχε άλλους κωδικούς. Γι' αυτό και αγάπησε πολύ την νεολαία. Και την παρουσίαζε πολύ και η νεολαία. Και η νεολαία του το ανταποδίδει σήμερα. Αγαπητός ιερέας νομίζω ήταν ο Χριστόδουλος. Ναι, υπήρξε ένας πρωθιεράρχης, ένας αρχιεπίσκοπος που μίλησε πρωτίστως στην καρδιά μας. Και προσπάθησε να το δείξει αυτό, δεν το έκρυψε. Έκλαψε. Έκλαψε μαζί μας, γέλασε μαζί μας. Τα έκανε όλα. Δηλαδή, όλα τα συναισθήματά του τα άφησε αμακιγιάριστα να τα αντιληφθούμε. Και όταν έβγαινε από το Αρετέιο εκείνη τη στιγμή, πια που ένιωθε ότι γράφονται οι τίτλοι τέλους του. Το είχε καταλάβει. Το είχαν πει. Όταν βρίσκονται δύο καρκίνοι σε ένα σώμα πρωτογενής. Εγώ θα βγαίνω και θα το λέω πάντα. Ήταν πρωτογενής φυτευμένη καρκίνη. Βγήκε και είπε: είμαι ο Χριστόδουλός σας. Ποιος μιλάει με αυτούς τους κωδικούς, ας πούμε, προς τον ελληνικό λαό? Και αυτά έμειναν, αποτυπώθηκαν. Επειδή εσύ είσαι επικοινωνιολόγος και η δουλειά σου είναι να έρθεις σε μένα και να πεις Γιώργο, καλά τα πας, αλλά θα μπορούσες να κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό για να αλλάξεις. Στο Χριστόδουλο, που είχε ένα τέτοιο χάρισμα επικοινωνίας, και πρόσεξέ με, ένα χάρισμα επικοινωνίας που ξεπέρναγε το ράσο, που το ράσο όπως και να είναι, σε βάζει σε κάποια καλούπια. Σε περιορίζει, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια γλώσσα που μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ, εσύ, οποιοδήποτε, ή να πεις πράγματα που μπορώ να πω εγώ, εσύ, οποιοδήποτε, ακόμα και να τα πιστεύεις. Τι μπορεί να το συμβούλευες και να το αλλάξεις, ας πούμε? Ήταν, για να μιλήσουμε τη γλώσσα του μάρκετινγκ, πολύ δύσκολο προϊόν. Πολύ δεν δύσκολο. Έμπαινε σε καλούπια. Έλεγε, αφήστε με να είμαι ο εαυτός μου, με τα λάθη μου, με τις υπερβολές μου. Αλλά άρα θέλω... το είχε, δεν του το δημιουργήσατε. Όχι, για όνομα του Θεού. Εκείνος μας διόρθωνε. Ήταν χαρισματικός από τη φύση του. Και γι' αυτό και όταν μιλούσε, σε άγγιζε. Δεν ήταν ξύλινη η γλώσσα του. Ήταν πηγαία, ήταν ατμοσφαιρική. Αυτό που έλεγε ότι το πιο αδικημένο μέρος του δέντρου, έλεγε, είναι η ρίζα. Και όταν του λέγα γιατί. Γιατί μου λέει είναι χωμένη μέσα στο χώμα, αλλά αυτή δίνει η ζωή στο δέντρο. Για κατάλαβε το αυτό. Ξέρετε, αυτά μόνο ο Χριστόδουλος μπορούσε και τα έλεγε. Και τον άκουγες και έλεγε, μα τι σπουδαίο είναι αυτό που λέει. Έρχεσαι ότι συγκινείς ακόμα μετά από 15 χρόνια. Ναι, είναι σαν να τα ακούω αυτή τη στιγμή. Και έλεγε, το δέντρο δίνει, η ρίζα δίνει ζωή στο δέντρο και βγάζει καρπούς, βγάζει χυμούς. Αλλά είναι χωμένη. Αγαπάτε τις ρίζες για να σας αγαπήσουν μετά κι αυτές. Η νεότητα. Και μετά έρχνε όλο του το βάρος στην νεότητα, να αγκαλιάσουμε τα παιδιά για να είναι κοντά στην εκκλησία. Και τα αποκαλούσε, είναι το ριζιμιό μας λιθάρι η νεολαία. Κανείς δεν μίλησε με τέτοια γλώσσα στην νεότητα. Γι' αυτό και 15 χρόνια εξακολουθεί ο λόγος του να είναι επίκαιρος. Και όσα και αν είπε για την Ευρώπη, να επιβεβαιώνονται. Αλήθεια. Με ένα λόγο προφητικό. Την ασθένειά του, πώς την αντιμετώπισε, με παρησία, είχε το αίσθημα ότι γιατί σε μένα συνέβη αυτό, σε νεαρή ηλικία, δεν ήταν μεγάλος ο Χριστόδουλος. Το είναι 58 χρονών. Νεότατος. Το είπε αυτό κάποια στιγμή, ότι γιατί σε μένα Θεέ μου, και το μετάνιωσε. Το είπε. Αλλά ναι, το είχε πει και σε συνέντευξή του στο Παρόν, την εφημερίδα, στο Μάκη τον Κουρί. Ναι. Είχε πει τότε και είχε μετανιώσει γι' αυτό. Αλλά όμως είπε, το είπα σε μια ανθρώπινη αδυναμία. Όμως ήταν φανταστικός προς τον. Ήταν πάντα, έλεγε. Συνέβη σε μένα, έλεγε. Δεν πειράζει. Όπως συμβαίνει σε τόσες χιλιάδες ανθρώπων. Αλλά είχε πάντα χιούμορ ως την τελευταία στιγμή.
Είχε ω την τελευταία στιγμή χιούμορ. Το αντιμετώπισε στοϊκά όλο αυτό. Στοϊκά με μία, θα έλεγα. Έλεγε ότι ο Θεός μου τα κάνει όλα αυτά για να με εξαγνήσει και να πάω πάνω εκεί έτοιμος. Με όλα τα λάθη και τις αμαρτίες που έχω κάνει κι εγώ σαν άνθρωπος. Είχε απόλυτη επίγνωση των πραγμάτων. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν δύο θεωρίες και επειδή είναι ευκαιρία που είστε μαζί μας, η μία θεωρία είναι αυτή για την ασθένεια. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Το αν τον αρρώστησαν, αν του έβαλαν, του φύτεψαν την ασθένεια για να φύγει. Και η άλλη θεωρία είναι σχετικά με αυτό το μύθο, αυτό το δωμάτιο. Με τα μεγάλα πλούτη, με τα ατελείωτα λεφτά. Αστική μύθη. Ναι. Αστική μύθη. Εγώ θυμάμαι απαντήσω. Βέβαια στη διαθήκη ότι έλεγε αφήνω τα άμφια μου και τα βιβλία μου. Αυτό θυμάμαι ως εικόνα. Κοιτάξτε, τι λέτε για αυτές τις δύο θεωρίες. Εγώ στην πρώτη θεωρία την έχω πει κατ' επανάληψη και έχω βγει πολλές φορές και την έχω υποστηρίξει. Όταν πήγαμε στην Αμερική, ένας υπατολόγος μας είχε πει ότι αυτοί οι καρκίνοι συναντώνται σε θύματα των μυστικών υπηρεσιών. Και είναι φυτευτή γιατί είναι πρωτογενής καρκίνη, δεν ήταν μεταστατική, ο ένας στο ύπαρο, ο άλλος στο ένδερο. Και αυτή ήταν της αυτής ηλικίας και τον ίδιο σαντιμέτρ. Και οι δύο που λένε ότι αυτή συνήθως η καρκίνη είναι φυτευτή. Δεν το ψάξαμε ποτέ. Έγιναν πολλές φασαρίες εκείνη την εποχή, ακόμα και για να τον ξεθάψουν. Να γίνει μια πιστοποίηση, αλλά δεν το θελήσαμε, να μην δώσουμε περαιτέρω κατάσταση. Όμως θα το λέω πάντα αυτό, ότι ο Χριστόδουλος έπεσε θύματα εκείνης της εποχής, γιατί ο Χριστόδουλος ήταν εκρηκτικός άνθρωπος. Πήγαινε και προκαλούσε θόρυβο. Ακόμα και στην εβραϊκή συναγωγή που είχε πάει, είχε μιλήσει με τρόπο που ήταν ανίκιος. Δηλαδή, έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τρεπότανε και δεν φοβότανε. Παρουσία μάλιστα τότε του πρωθυπουργού του εκλεγμένου του Καραμαλή. Είχε μιλήσει τότε για θύματα και δίαιτες προς τους Εβραίους. Χωρίς όμως να ήταν αντισιωνιστής ή να ήταν αντιεβραίος. Ήταν άνθρωπος με όλη τη σημασία. Αλλά έλεγε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και σε ό,τι αφορά την περιουσία του και όλο αυτό που. Σε ό,τι αυτό και μια αυτό. Μια λίστα απίστευτη κυκλοφορεί στο διάδικτυο. Είπαν ότι είχε 40 ζευγάρια παπούτσια. Έχει πολλά ζευγάρια μανικετόκουμπα. Και επίτηδες έβαλα μανικετόκουμπά του σήμερα. Αλήθεια, το άρεσαν τα μανικετόκουμπα. Ζούσε και μας τα χάριζε. Αλλά του τα έκαναν δώρο οι άνθρωποι. Και όλα αυτά δεν τα πήρε μαζί του στον τάφο του. Τα άφησε πίσω του. Τα πήραν τα παιδιά του. Τα άμφια του τα πήρε ο διάδοχός του. Που αυτό είναι το φυσικό και το σωστό από κανονικής τάξης της Εκκλησίας. Τα πήρε ο Ιερώνυμος. Ο οποίος τα μοίρασε για αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι και λιτός. Δεν είναι το ίδιο πληθωρικός και μεγαλοπρεπής. Όσο τι ήταν σου λείπει περισσότερο από αυτόν. Μου λείπουν οι αλήθειες του. Μου λείπει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε μαζί μας από τα χαράματα αυτά το πρωί και του έλεγα στον ύπνο σας. Μας βλέπατε. 7 η ώρα το πρωί σας έπαιρνε τηλέφωνο. Έπαιρνε τηλέφωνο. Μακαριότατε στον ύπνο σας. Μας λέει, έλα βρε παιδάκι μου, ξυπνήστε. Και εκείνος μπορούσε να κοιμάται 3 με 7. Πάνω σε ένα κρεβάτι με όλα τα χαρτιά, να βλέπει, να εξετάζει φακέλους. Και μετά τον έπαιρνε λίγο ύπνο σας το πρωί. Τώρα που είμαστε και σε μετεκλογική και προεκλογική περίοδο ταυτόχρονα με αυτές τις διπλές εκλογές, η σχέση του με την πολιτική και τους πολιτικούς ποια ήταν, βρε Σωτήρη? Κοιτάξτε, ήταν πολιτικών, του άρεσε να παρεμβαίνει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το δαμάσουμε. Γιατί έλεγε την άποψή του και στα πολιτικά. Ναι, και εδώ που τα λέμε, ταλαιπωρήθηκε από την πρώτη, αν θέλετε, περίοδο Σιμίτη, αν θυμάστε, με τις ταυτότητες. Ναι, διότι έλεγε ότι εγώ δεν θα μπορούσα να παρέμβω και να διαφωνήσω σε μια διοικητική πράξη όπως είναι η ταυτότητα. Αλλά φοβάμαι ότι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Ο Χριστόδουλος επαναστάτησε και έβγαλε το λαό στους δρόμους. Όχι για τις ταυτότητες, αλλά για τα επόμενα. Γιατί φοβόταν μην βγάλουν το σταυρό από την σημαία μας. Φοβόταν ότι θα βγάλουν τις εικόνες από τα δικαστήρια. Όλα αυτά από τα οποία σιγά σιγά ναι. έγιναν. Και έλεγε ότι αυτά θα γίνουν κάποια εποχή. Προσέξτε, δεν ήταν αντίθετος. Έλεγε το timing. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Πολύ σημαντικό κάτι τελευταίο. Ρόλο. Επειδή είναι τώρα και τις παρούσεις. Με τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Αληθεύει αυτό ότι πραγματικά τον είχε προσεγγίσει και ο Χριστόδουλος ώστε να μπει μέσα η Εκκλησία στο δημιούργημα του πατρός Αντωνίου? Ο πατήρ Αντώνιος, θυμάστε ότι και με μηνύματα ανταλλάξαμε εκείνη την εποχή που βγήκε το θέμα και σας έλεγα μην τα ακούτε όλα, είναι άνθρακες ο θησαυρός. Αυτά τα οποία λένε για αυτόν τον άνθρωπο θα αποκαλυφθούν πομφόλιγες. Μάλιστα. Ο Αντώνιος έκανε έργο θαυμαστό. Στα 15.000 παιδιά που πέρασαν μέσα από το κέντρο ήταν και 4-5 οι οποίοι ήταν ας πούμε υποβαθμισμένα διαμερίσματα του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Πρέπει να τον πυροβολήσουμε γι' αυτό. Έσωσε χιλιάδες ψυχές. Για τα οικονομικά δεν γνωρίζω. Ας κάνουν έλεγχο και ας βρουν αν είναι όντως. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ζει λιτά.
Το όλα αυτά περί ασέλειας και τα λοιπά δεν τα πιστεύεις. Δεν πιστεύω και ακριβώς. Και αν ήταν, θα με το τον Χριστόδουλο, ποια ήταν. Ο Χριστόδουλος τον προσέγγισε. Και ήταν λάθος του Αντωνίου που δεν δέχτηκε την ομπρέλα της Εκκλησίας. Ήταν το μεγάλο του. Και ο Ιερώνυμος το προσπάθησε. Αλλά με άλλο τρόπο. Εσένα δεν σε βάζει σε σκέψη όμως αυτές οι διπλές αρνήσεις και προς τους δύο αρχιερείς τέλος πάντων του πατρός Αντωνίου. Και ο πατήρ Αντώνιος είναι άνθρωπος και είδε την επιτυχία του και δεν ήθελε μετά να την μοιράσει με κανέναν άλλον. Ξάπλωσε πάνω στο διβάνι της μακαριότητάς του. Ο αρχιεπίσκοπος ήταν μακαριότατος και έγινε ο Αντώνιος στο τέλος. Γιατί ένιωσε ότι είναι ισχυρός, δεν τους έχει ανάγκη. Εκείνοι έχουν ανάγκη τον Αντώνιο. Και αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Να μας ξανάρθει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Και εγώ, με χαρά. Opel Corsa 1200 κυβικά.